στο Δημοτικό Πολυχώρο Πολιτισμού Γαλαξίας, ο Μήλωνας, οι ταξιδευτές και το φωνητικό σύνολο του Μήλωνα, η Μελωδή, παρουσιάζουν ένα μουσικό ταξίδι στον ελληνικό κινηματογράφο. Μαζί μας είναι ο κύριος Μιχάλης Αγιλαρίδης, Γενικός Γραμματέας του Μήλωνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Τι κάνετε? Φέρατε κοντά τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό απόψε. Ναι, είναι όντως μια μεγάλη προσπάθεια που την ξεκινήσαμε εδώ για 1,5 χρόνο. Πιστεύουμε ακράδαντα σε αυτό το πάντρεμα, γιατί είναι βασική μας πεποίθηση ότι δεν υπάρχει αθλητισμός χωρίς πολιτισμό και το αντίστροφο, και πολιτισμός χωρίς αθλητισμό. Και ένας αθλητικός σύλλογος, θέλοντας και μη, παράγει και πολιτισμό. Τα σχέδιά σας στη συνέχεια? Τα σχέδια είναι πολλά, αλλά οι δυνατότητες είναι λίγες. Όλα, όπως ξέρετε, εξαρτώνται από το οικονομικό. Είναι δύσκολες οι εποχές, ειδικά ο σύλλογός μας, ο οποίος έχει την τύχη να έχει ιδιώκτες εγκαταστάσεις, οι οποίες απαιτούν ένα μεγάλο ποσό για τη συντήρηση. Αυτές οι εγκαταστάσεις είμαστε υποχρεωμένοι να τις συντηρούμε. Θέλουμε να τις επεκτείνουμε για να έχουμε τη δυνατότητα να στεγάσουμε τη χοροδία και να τις δώσουμε αυτά που πρέπει να τις δώσουμε. Γιατί μέχρι τώρα υπολειτουργεί σε συνθήκες ανάγκης, να το πούμε έτσι. Μαζί μας έχουμε την κυρία Έλλη Μουχτάρη, υπεύθυνη της χοροδίας, και τον κύριο Γιώργο Ζιάκα, ο οποίος είναι ο μαέστρος της χοροδίας, της ομάδας που μόλις παρακολουθήσαμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πόσο δύσκολο είναι να οργανωθεί μια τέτοια ομάδα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά σε μια τέτοια περίοδο που είναι περίοδος κρίσης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν την Κυριακή τους για να κάνουν τις πρόβες αφιλοκερδώς. Για την ακρίβεια είμαστε αυτοχρηματοδοτούμενοι. Μόνοι μας πληρώνουμε τον πιανίστα μας, μόνοι μας πληρώνουμε τις παρτιτούρες μας. Υπάρχει μια δυσκολία, παρόλα αυτά όμως τα παιδιά έρχονται και καταθέτουν ψυχή και καρδιά για να κάνουν αυτό το πράγμα και να δώσουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε. Το δικό σας το ρόλο δεν τον έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ στις εκδηλώσεις. Πείτε μας γι' αυτό. Ο μαέστρος είναι η ψυχή και η καρδιά και το είδωλο όλων των ανθρώπων που τραγουδάνε. Βγαίνει αυτό μέσα από τη ζεστασιά τους και την αγάπη τους για το τραγούδι. Υπάρχετε περίπου 2 χρόνια. Είναι περίπου 2 χρόνια η χοροδία. Δημιουργήθηκε από μία ιδέα σε ένα παιδότοπο, γιατί περισσότεροι είμαστε συνάδελφοι από κάποια πολύ παλιά χοροδία που ήμασταν μαζί. Αυτό μας είχε ενώσει και αποφασίσαμε κάποια στιγμή να ξαναφτιάξουμε κάτι καινούριο. Ας είναι καλό ο κύριος Φίλιππος Παπαδόπουλος, ο οποίος κάποια στιγμή σε ένα μπαζάρ του έκανε την πρόταση και την αποδέχτηκε. Οπότε μας φιλοξενήσαν στο χώρο του Μήλωνα και από εκείνη την ώρα είμαστε περίπου 20 με 25 άτομα, τα οποία κάθε Κυριακή για 2 ώρες περίπου, 3, κάνουμε τις πρόβες μας και ετοιμάζουμε το ρεπερτόριο της χρονιάς που έρχεται. Και το πρόγραμμά σας από εδώ και πέρα? Τραγούδι. Τραγούδι, μόνο τραγούδι. Όμορφο, να το θέλει ο κόσμος, να χαίρεται για αυτό, να διασκεδάζει και να ξεχνάει τα προβλήματά του. Και το ρεπερτόριο ποιο θα είναι? Τα πάντα. Μουσική να είναι και ό,τι να είναι. Μουσική αρεστή. Yeah.
από το Γαλαξία και την εκδήλωση του Μήλωνα των ταξιδευτών και των μελωδών για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.